Πέντε πράγματα που μας κρατάνε φτωχούς και τα έχουμε στην κρεβατοκάμαρά μας. Χτες βγήκα για έναν καφέ και συνηθίζω όπου πάω, έχω ένα κακό χούι, κακό είναι, σύμφωνα με την ξαδέρφη μου την Κατερίνα, παίρνω την τσάντα μου και την αφήνω πάτε κάτω. Δεν την βάζω πίσω μου, σε καμιά κρεμάστρα, σε κανέναν καλόγερο, στο σκαμπό από πίσω, πάντα να κάτω έχω, κάτω η τσάντα. Τι κάνεις μου λέει, γιατί αφήνεις κάτω την τσάντα σου? Αυτό σημαίνει ότι μονίμως αν την αφήνεις κάτω την τσάντα σου, τα λεφτά θα φεύγουνε. Δεν θα έχει λεφτά η τσάντα σου. Αμάν λέω, Καθερίνα, εγώ ήξερα λέω για το κόκκινο το πορτοφόλι, ότι για να είναι πάντα γεμάτο πρέπει να έχουμε κόκκινο πορτοφόλι και πάντα έχω κόκκινο πορτοφόλι. Α, χαρά είμαι όσον αφορά φυσικά το οικονομικό. Αλλά δεν ήξερα για την τσάντα. Δεν πρέπει να την αφήνω κάτω. Και εγώ είναι μονίμως κάτω η τσάντα μου. Ωραία, λέω Κατερίνα. Τέλος η τσάντα κάτω. Πάντα η τσάντα επάνω από εδώ και πέρα. Και πώς το συζητούσαμε αυτό χτες το πρωί που πήγαμε για καφέ. Πέφτω λοιπόν σήμερα σε ένα βίντεο που λέει ότι μπλοκάρεις την αυθονία αν έχεις αυτά τα πέντε πράγματα στην κρεβατοκάμαρά σου. Δύο πράγματα τα ήξερα, τα τρία τα υπόλοιπα δεν τα ήξερα και πρέπει να μπω στη διαδικασία κι εγώ και να αρχίσω να αλλάζω κάποια πραγματάκια. Στο νούμερο ένα, δεν είναι καλό να έχεις το μαύρο χρώμα στην κρεβατοκάμαρά σου. Το μαύρο, όταν το φοράμε στα ρούχα μας, έτσι, φοράμε μαύρα και βγαίνουμε στον ήλιο, θα έχετε παρατηρήσει ότι απορροφάει τις ακτίνες του ήλιου πιο πολύ και σας κάνει να ζεσταίνεστε. Το μαύρο χρώμα γενικότερα απορροφάει και όπως έφερα το παράδειγμα με τις ακτίνες του ήλιου που απορροφάμε τη ζέστη, τις ακτίνες, έτσι ζεσταινόμαστε και λέμε από τι φόρεσα μαύρα σήμερα, χάθηκε ο κόσμος έτσι Μάιος μήνας, Ιούνιος μήνας με τόση ζέστη να βάλω μια άσπρη μπλούζα. Έχω σκάσει με τα μαύρα και όντως δηλαδή αν φοράς μαύρα βράζεις. Έτσι λοιπόν όπως απορροφάει τις ακτίνες του ήλιου το μαύρο, απορροφάει και όλες τις ενέργειες πιο εύκολα. Και φυσικά επειδή υπάρχει πολύ αρνητική ενέργεια γύρω μας και στους ανθρώπους αλλά και γενικότερα, απορροφάει και αυτά. Το ίδιο ισχύει και στην κρεβατοκάμαρα που είναι ένας χώρος στον οποίο εκεί κοιμόμαστε, ξεκουραζόμαστε τη νύχτα, κλείνουμε τα μάτια μας, περνάμε ενδεχομένως σε άλλες διαστάσεις όσοι πιστεύετε σε κάτι τέτοιο. Εκεί ξυπνάμε το πρωί, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ανοίγουμε τα μάτια μας και βλέπουμε το χώρο της κρεβατοκάμαρας και το μαύρο χρώμα, σύμφωνα με τους πνευματικούς οδηγούς ανά τον κόσμο, τους γκουρού, λένε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει γιατί μπλοκάρει την αυθονία, μπλοκάρει το χρήμα. Μας κρατάει φτωχούς και δεν μας βοηθάει στο να γίνουμε οικονομικά ανεξάρτητοι και ενδεχομένως δεν βοηθάει και το manifest που κάνουμε. Όταν δηλαδή εμείς διαβάζουμε πρώτο πράγμα που λέω το πρωί που ξυπνάμε και λίγο πριν κοιμηθούμε τους πέντε στόχους μας και έχουμε βάλει και το είμαι οικονομικά ανεξάρτητος, ζω μέσα στην αυθονία, λέω εγώ ένα παράδειγμα, και είμαστε σε μια κρεβατοκάμαρα που είναι μπουκωμένη με μαύρο χρώμα, με σκούρα χρώματα, αυτό δεν είναι καλό. Σίγουρα όσοι με βλέπετε τώρα και πάτε να χτίσετε το καινούριο σας σπιτικό, καλό είναι να διαλέξετε χρώματα ευχάριστα, ανοιχτά, να ανοίγει η καρδιά σας που λέμε ρε παιδί μου και να μην τα μπουκώνετε έτσι με το μαύρο, αλλά αν ήδη έχετε μαύρα χρώματα και αδυνατείτε να αλλάξετε την κρεβατοκάμαρά σας, δηλαδή να πάρετε τώρα εκ νέου, να αγοράσετε εκ νέου πράγματα και να πάρετε νέα έπιπλα, αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, το μόνο που θα μπορούσε να σας σώσει είναι να πάρετε αλάτι, μην πάρετε το ψηλό και μετά μαζεύετε με τη σκούπα μία ώρα, πάρετε το χοντρό αλάτι, οποιοδήποτε αλάτι, δεν μας πειράζει, έτσι, εγώ πάντα στο σπίτι μου έχω αλάτι μεσολογγίου, παλαιότερα έπαιρνα Ιμαλαΐων, αλλά μετά από έρευνα είδα ότι το μεσολογγίου είναι καλύτερο, τέλος πάντων αυτό είναι άλλο θέμα, οπότε πασπαλίστε, ρίξτε παντού, και πάνω στο κρεβάτι, αλλά και κάτω σε όλο το παρκέ σας, χοντρό αλάτι. Εντάξει, δεν θα διάσει το ολόκληρη τη σακούλα, αλλά θα πασπαλίσετε. Θα το αφήσετε 1-2 ώρες, μετά θα περάσετε με τη σκούπα και θα το μαζέψετε. Και αυτό θα το κάνετε μια φορά την εβδομάδα.
Με προβλημάτισε αυτό με τα σκούρα, γιατί έχω λίγο μια σκουρότητα την έχω και γενικότερα μου αρέσουν εμένα τα σκοτάδια και τα σκούρα, αλλά όσον αφορά την κρεβατοκάμαρα, ναι, έχουν δίκιο. Οφείλω να ομολογήσω πως δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Στο νούμερο 2, αυτό ok το ήξερα, μην έχετε πολλά πράγματα. Πάλι το μπουκώνετε την κρεβατοκάμαρα σας. Έχετε άχρηστα πράγματα, αχρίαστα πράγματα, πράγματα που δεν χρησιμοποιείτε και τα έχετε εκεί πέρα και έχει μπουκώσει η κρεβατοκάμαρα σας, δεν θέλετε να τα πετάξετε, ας πούμε, έτσι, τα έχετε πάρει, έτσι, τα έχουν κάνει δώρο, ακόμα και μέσα στην ντουλάπα σας. Έχετε ρούχα, την έχετε μπουκώσει την ντουλάπα όλη, είναι τίνγκα, ας πούμε, ρούχα από πολλά χρόνια πριν, δικά σας, του συζύγου σας, των παιδιών σας, που δεν τα φοράτε καν. Και λένε, έτσι το έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενα βίντεο, αυτό το ξέρουμε, ότι για να έρθει το καινούριο πρέπει να αφήσεις πίσω το παλιό. Κάνε χώρο δηλαδή για το καινούριο για να έρθει. Οπότε ήρθε η ώρα, τώρα είναι και άνοιξη, μπήκε ο Μάρτης και οι γυναίκες ξέρω ότι κάνετε δουλειές, εγώ κάνω μία φορά το χρόνο, φθινόπωρο έτσι το Σεπτέμβριο γενική, αλλά οι γυναίκες ξέρω ότι μου λένε ότι κάνουν 2 φορές το χρόνο, μία το φθινόπωρο έτσι, ξέρω εγώ μόλις μπει, και πριν το Πάσχα. Οπότε ήρθε η ώρα να διώξουμε από το χώρο μας, το χώρο που είναι της ησυχίας μας, της ηρεμίας μας, του ύπνου μας, της ξεκούρασής μας, όλα τα περιττά πράγματα. Και κάντε το, ξεκινήστε το τώρα κιόλας, που είστε έτοιμες και το ξέρω, να ξεκινήσετε γενική καθαριότητα. Στο νούμερο 3, κατσαρίδες. Οι κατσαρίδες στην κρεβατοκάμαρα, αν δείτε, είναι ένα στοιχείο του ότι κάτι κάνετε λάθος, κάτι δεν πάει καλά, είναι, η ενέργειά σας δεν είναι καλή, δεν είναι θετική, όσον αφορά το χρήμα, όσον αφορά τα οικονομικά, όσον αφορά την αυθονία. Δονείστε δηλαδή σε έλλειψη και όχι σε αυθονία. Είναι ένα σημάδι. Την κατσαρίδα όμως, εντάξει, δεν την αφήνει και κανένας, τις διώχνουμε τις κατσαρίδες. Με 1000 τρόπους, είτε θα την κυνηγήσουμε και θα την πιάσουμε ζωντανή και θα την βγάλουμε έξω, γιατί τη λυπόμαστε, ας πούμε, να την πατήσουμε, είτε κάποιοι αηδιάζουν, ας πούμε, και χοροπηδάμε και φωνάζουμε σε όλο το σπίτι, «Α, ποιος θα διώξει την κατσαρίδα!» Η κατσαρίδα φεύγει, κρύβεται και όλα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να την πιάσεις, γιατί μια εποχή, πριν ένα χρόνο ήτανε, από πού μπαίνανε, από το φωταγωγό. Είχα μια τρύπα στο φωταγωγό στο μπάνιο, μάλλον από εκεί μπαίνανε. Έβρισκα μικρές κατσαρίδες μεγάλες. Δηλαδή, σουλατσέρνανε σε όλο το σπίτι. Στην κρεβατοκάμαρα, βέβαια, δεν είδα. Καμιά φορά. Αλλά στο διάδρομο, στο μπάνιο και στο διάδρομο, ναι, βρίσκαμε κάπου-κάπου. Και τρελαινόμασταν. Λοιπόν, διώχνουμε τις κατσαρίδες. Δεν θέλουμε τις κατσαρίδες. Είναι πάρα πολύ καλό ζωάκι, αγαπάμε τα ζωάκια. Ναι, έτσι, με βλέπετε και αγαπάτε τα ζωάκια, ξέρω πάρα πολύ, όλοι τα αγαπάμε, αλλά κατσαρίδες έξω από το σπίτι. Στο νούμερο 3, οι αράχνες. Μην αφήνετε, γενικά στο σπίτι, αλλά ιδιαίτερα στην κρεβατοκάμαρα, ιστούς αράχνης και αράχνες στις γωνίες και λέτε, έλα εντάξει, τώρα δεν ήρθε η ώρα της γενικής καθαριότητας, θα τις βγάλω μωρέ τον άλλο μήνα που θα ξεκινήσω γενική, ή άστες, εντάξει, αύριο, και το αύριο πάει μετά από μια εβδομάδα, μετά από και κάθονται, ας πούμε, ή... Είναι πάρα πολύ, μπλοκάρει το χρήμα, μπλοκάρει την αυθονία, το να έχεις την κρεβατοκάμαρά σου ιστούς από αράχνες. Και μην πάρετε κανένα, βάλετε ένα πανί όπως έκανε η μαμά μου στη σκούπα και κάνετε μία έτσι και εντάξει τη σπηρά. Όχι, θα πάρετε τη σκάλα, θα ανεβείτε και θα καθαρίσετε καλά το μέρος. Δεν θα αφήσετε καθόλου υπολείμματα, το τονίζουν αυτό. Δεν θέλουμε στην κρεβατοκάμαρα το μαύρο χρώμα, είπαμε στο νούμερο 1, ακαταστασία και να είναι μπουκωμένο από άχρηστα και χρίαστα πράγματα το περιβάλλον εκεί της κρεβατοκάμαρας. Δεν θέλουμε κατσαρίδες και δεν θέλουμε αράχνες και ιστούς αραχνών. Και το τελευταίο, σωστά δεν τα είπαμε, 1, 2, 3, 4, ναι, το τελευταίο στο 5, σαύρες. Τώρα, οι σαύρες δεν ξέρω, εγώ σαύρα δεν έχω δει ποτέ μέσα στο σπίτι. Εκτός από το χώρο του μπάνιου που πάλι μάλλον φταίει εκείνη η τρύπα που την έκλεισε στο φωταγωγό πριν ένα χρόνο, είχαμε δει μια μικρή νινή ήτανε, νεογέννητη, την οποία την καημένη, αμά να την πιάσω και την έβγαλε στο μπαλκόνι μετά, γιατί εντάξει. Ρε παιδί μου, στεναχωριέσαι κιόλας, μικρή σαυρούλα, λες,
τι να την κάνω αυτή τη σάβρα. Βέβαια το λέω τώρα και έχω ανατριχιάσει έτσι με τα φίδια και με τα ερπετά και με αυτά, έτσι με πιάνει ένα κάτι. Έχω ανατριχιάσει τώρα από πάνω μέχρι κάτω. Σαύρες, τώρα μέσα στην κρεβατοκάμαρα σαύρες δεν ξέρω, αλλά γενικότερα και αν έχετε κατοικίδιο σαύρα λέει, αλλού, όχι στην κρεβατοκάμαρα, δεν θέλουμε σαύρες. Τώρα δεν ξέρω πώς το ταυτίζουν, δηλαδή το ανέφεραν και δεν το εξήγησαν πολύ καλά, προφανώς σαν ζωάκι δεν έχει καλή ενέργεια, πάντως αράχνες, κατσαρίδες και σαύρες, έτσι, γιατί θέλουμε να προσελκύσουμε αυθονία και κάποια πράγματα σας λέω τα ήξερα και κάποια δεν τα ήξερα και φυσικά αφού τα είδα και τα άκουσα, λέω φανεί γιατί όχι, θα πρέπει να προσέξουμε και αυτά τα νέα δεδομένα. Καλό θα μας κάνει το να το ξέρουμε αυτό, κακό δεν θα μας κάνει, έτσι όπως το κόκκινο πορτοφόλι, όπως χτες που μου είπε η ξαδέρφη μου Κατερίνα μην αφήνεις την τσάντα κάτω, κάποια πραγματάκια αν τα μάθουμε και τα κάνουμε γιατί όχι. Δηλαδή μπορεί και όντως να μπλοκάρουν την αυθονία και τα χρήματα να έρθουν στη ζωή μας. Οπότε πείτε μου στα σχόλια, τα έχετε ξανακούσει αυτά ποτέ? Πρώτη φορά τα ακούτε? Έχετε ακούσει κάποια και κάποια άλλα τώρα τα ακούσατε πρώτη φορά? Όσον αφορά το πορτοφόλι κόκκινο, έχετε στην τσάντα? Το έχετε ακούσει αυτό με το κόκκινο το πορτοφόλι? Σε κάπου είχα διαβάσει για το Feng Shui και τότε είχα πετύχει αυτό το μικρό άρθρο με το ότι πρέπει να έχουμε κόκκινο πορτοφόλι για να είναι πάντα γεμάτο από χρήματα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα και όσοι είστε νέοι στο κανάλι μου και δεν έχετε πατήσει ακόμα το κουμπάκι εγγραφή, λοιπόν το κουμπάκι εγγραφή, το κουδουνάκι δίπλα όλες, για να παίρνετε τις ειδοποιήσεις για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβάζω, τις αναρτήσεις στην κοινότητα, τα story, τα shorts και πάρα πολλά βίντεο έρχονται ενδιαφέροντα, τα οποία τα έχω ήδη καταγράψει και θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες αυτής της πανέμορφης άνοιξης που μόλις ξεκίνησε. Και όντως η εποχή είναι πάρα πολύ όμορφη, ωραία, για μένα είναι χαρούμενη, μου βγάζει περισσότερο, ακόμη περισσότερο προς τα επάνω και προς τα έξω την αισιοδοξία μου, παρόλο που συνέβησε αυτό το πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Μέχρι τώρα τουλάχιστον την άνοιξη την είχαμε σαν κάτι που λέμε ανοίγει η καρδιά μας ρε παιδί μου, έτσι ο καιρός ζεσταίνει, σήμερα πήγα για τρέξιμο και ενώ πήγαινα, είχα μια εβδομάδα να πάω γιατί ήμουν αμπουκωμένη, ενώ πήγαινα στις 6 και 4 και ήταν νύχτα, ήταν πίσα έξω, σήμερα ήταν μέρα, μου έκανε τρομερή εντύπωση, άνοιξη, ανοίγει η καρδιά μας. Ναι, είχαμε ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός, το ξέρουμε όλοι. Μέσω προσευχής αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να στείλουμε αγάπη και φως και τη στήριξή μας έτσι μέσω προσευχής στους ανθρώπους που το χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Αυτό μόνο μπορούμε να κάνουμε, ο καθένας προσωπικά και μόνος του, γιατί το να ανακυκλώνουμε το γεγονός με άσχημο τρόπο, δυσάρεστο και αρνητικό τρόπο συνεχώς κάθε μέρα στα social media, αυτό δεν μας βοηθάει σε κάτι. Αυτό που θα μας βοηθήσει είναι να προσευχηθούμε ο καθένας μας ξεχωριστά για όλες αυτές τις οικογένειες, αλλά και για τη δική μας οικογένεια και για όλο τον κόσμο, για όλη την ανθρωπότητα. Επειδή με ρωτήσατε τι κάνω εγώ, ας πούμε πώς το πήρα το γεγονός, ναι, είναι ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Δεν θέλω να επεκταθούμε γιατί ο πόνος είναι μεγάλος και βγαίνουν όλοι λένε, αλλά ο πόνος των ανθρώπων αυτών που το ζούνε, είναι απερίγραπτος. Είναι απερίγραπτος. Δηλαδή μόνο αν κάποιος μπει σε αυτή τη θέση ή έχει μπει σε αυτή τη θέση μπορεί 100% να καταλάβει. Αλλά το να ανακυκλώνουμε αυτές τις ειδήσεις και να βρίζουμε στα social, όλο αρνητισμός, δεν βοηθάμε και να θέλουμε να βοηθήσουμε, δεν βοηθάμε. Με την προσευχή μας όμως και στέλνοντας την αγάπη, το φως και τη στήριξή μας μέσω της προσευχής μας και σε αυτούς τους ανθρώπους που τώρα το έχουν ανάγκη, που συνέβησε αυτό που συνέβησε και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, αλλά και σε όλο τον κόσμο, σε όλη την ανθρωπότητα, στη γη ολόκληρη, στον πλανήτη που ζούμε και κατοικούμε, είναι ό,τι καλύτερο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε.